έκθεση με τίτλο «Το σώμα αλλιώς» αποτελείται από 28 γλυπτά, αρκετά σχέδια και χαρακτικά και επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική σύλληψη του ανθρώπινου σώματος. Τα έργα της κινούνται ανάμεσα στην αφαιρετική απόδοση του σώματος και στην πλήρη αφαίρεση, γεωμετρικές συνθέσεις με συμβολικά και κάποτε σουρεαλιστικά στοιχεία. Από χρόνια ασχολούμαι, ξεκίνησα μεγάλη βέβαια από τη Σχολή Καλών Τεχνών, ωστόσο είναι αυτό που αγαπώ να κάνω. Είναι μια γλύπτρια, η οποία δεν είναι δυστυχώς πολύ γνωστή στο χώρο, αλλά που αξίζει να τη γνωρίσουμε. Μια γλύπτρια εξαιρετικά δυναμική, ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται τον όγκο, τα υλικά. Ήταν μαθήτρια εδώ του Φώτη, καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών. Νομίζω ότι αυτό λίγο φαίνεται στο έργο της. Έχει εξαιρετική αίσθηση των ισορροπιών του όγκου και χρησιμοποιεί πολύ στα θέματα της τον συμβολισμό του γυναικείου σώματος. Η Οικαστικός, εκτός από την εξαιρετική δουλειά που κάνει στη δημιουργία έργων με μάρμαρο και χαλκό, χρησιμοποιεί επίσης και άλλα υλικά όπως χρώματα, ύφασμα, άμμο και διάφορες πατίνες. Καλεί τον θεατή, τον επισκέπτη, πολλές φορές να χρησιμοποιήσει μια ακόμη αίσθηση για να καταλάβει το γλυπτό και αυτή είναι η αφή. Τονίζει την απτική αίσθηση που πραγματικά είναι ένα κύριο στοιχείο να καταλάβει, να κατανοήσει κανείς τον όγκο. Έμπνευση υπάρχει, είναι γεγονότα, καταστάσεις, πρόσωπα που μου αρέσουν, η κορμιά, συναισθήματα. Όλα αυτά κάποια στιγμή πυροδοτούν την διάθεση να φτιάξω κάτι. Και επειδή έχουμε δει πολλά, έχουμε διαβάσει μουσεία και τα λοιπά, η τέχνη μας, η δική μας, η αρχαία ελληνική, άλλοι καλλιτέχνες, πάντα κάτι μένει από αυτά που σου αρέσει, που μου αρέσουν μάλλον, πάντα κάτι μένει στο μυαλό και κάποια στιγμή αυτό θέλει να βγει. Και έτσι γίνονται τα έργα. Η Αθηνά Δεμερτζή προσπαθεί μέσα από τα έργα της να αποτυπώσει τη γυναικεία ύπαρξη σε διαφορετικές στιγμές της ψυχολογικής εξέλιξης, των συναισθημάτων και του κύκλου ζωής, όπως η εφηβεία, η μητρότητα, η γύρανση. Εχμαλωτίζει μέσω της τέχνης τη θηλυκότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του φύλου, της φυλής και της θέσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές, την Γενική Γραμματέα, την καθηγήτρια κυρία Γουλάκη Βουτηρά, την Αντιπρόεδρο κυρία Καρύμπαλη, καθηγήτρια επίσης, την κυρία Πάκα που ήταν η επιμελήτρια της έκθεσης και όλους τους συνεργάτες του μουσείου που βοήθησαν πάρα πολύ. Η έκθεση της Αθηνάς Δεμερτζή με τίτλο «Το σώμα αλλιώς» θα βρίσκεται στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών έως τις 28 Ιουλίου.